Με περίπου 5 λεωφορεία, οι αγρότες από την Αχαΐα ξεκίνησαν το πρωί από όλο τον ομό για την Αθήνα, όπου έδωσαν το παρόν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Από την Αιγιάλια αναχώρησαν 3 λεωφορεία, στα οποία επέβαιναν περίπου 150 άτομα. Λεωφορεία αναχώρησαν από τη Δυτική Αχαΐα, τον Ερήμαρθο και τα Καλάβρητα και ένα από την Πάτρα. Το λεωφορείο είναι εδώ να γεμίσει με αγρότες, προκειμένου να μεταβούμε με άλλα λεωφορεία από την Αχαΐα, που θα είναι πάνω από 4-5 λεωφορεία, να συμμετέχουμε στο μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο έχει διοργανώσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για σήμερα το απόγευμα. Για μας ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτά που η κυβέρνηση θέλησε να δώσει είναι ψίχουλα, στην ουσία δεν αξίζουν τον κόπο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ο αγώνας μας να δικαιωθεί με περισσότερη δικαίωση, ώστε πραγματικά να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στα χωράφια μας, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και οι οικογένειές μας. Οι αγρότες που διαμαρτύρονται και έχουν στήσει μπλόκα για 18 ημέρες με τη σημερινή παρουσία τους στο Σύνταγμα, έστειλαν το μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανάγκη άμεση επίλυση των προβλημάτων τους, εξηγώντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου και δεν τους ανακουφίζουν ούτε στο ελάχιστο. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει να δώσει η κυβέρνηση πραγματικά, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι ένας νευραλγικός τομέας, ο οποίος έχει να κάνει με τη διατροφή των ανθρώπων, το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος και όχι τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους τομείς όπου δεν έχουν τέτοιου είδους νευραλγικούς χαρακτήρες, και εν πάση περιπτώσει ότι ξύνει το βαρέλι, τον πάτο του βαρελιού, ενώ στην ουσία δεν μας λέει ποιος παίρνει το υπόλοιπο βαρέλι. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των αγροτών Ολενίας Αλέκος Θανόπουλος τόνισε ότι για εμάς ο αγώνας συνεχίζεται και αυτά που θέλει η κυβέρνηση να δώσει είναι απλά ψίχουλα. Από αύριο συνεδριάζουμε εκ νέου. Βεβαίως, θα συνεδριάσει, συνελεύσεις, όπου θα αποφασίσουμε την πορεία, η οποία δεν θα είναι και εύκολη, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Οι αρχαίοι αγρότες ενώθηκαν μεταξύ τους, αλλά και με τους αγρότες της Πελοποννήσου στα Μέγαρα, ενώ το πούλμαν από την Πάτρια αστυνομικοί το συνόδευσαν μέχρι και τα διόδια στο ύψος του Ρίου.